φυτεμένη, μια μεγαλοκοπέλα είναι. Μεγαλοκοπέλα, και απορώ πώς τόσο καιρό δεν βρήκε να παντρευτεί κανένα από το συνάφι. Βλάση! Αυτή είναι η Αμάντα! Τασία, δεν μπορώ άλλο πια. Έχω πληγεί στα φέσια. Πρέπει κάτι να κάνω, να βρω λεφτά. Είσαι σίγουρη? Τι μου τσαμπουνάς τώρα, μωρέ, Βλάση! Εδώ μου κλέψαν ακόμα και τα ρούχα που φορούσα. Μέχρι την αστυνομία μου φέρε στο σπίτι. Τώρα για να λέμε του στραβού το δίκιο μεταξύ μας που είμαστε, δίκιο έχει η κοπέλα αφού τη σούφρωσε όλες τις βαλίτσες. Αφού σας πιάσαμε, καλέ στα πράσα! Λοιπόν, πατερούλη, δώσε βάση. Εγώ και ο Βλάσης, αύριο το πρωί ερχόμαστε να εγκατασταθούμε στο σπίτι μας. Καμία αντίρρηση? Καμία. Εντάξει, κυρία Χαρίκλια, αφού δεν με θέλετε ούτε εσείς ούτε ο γιος σας, σας δίνω το λόγο μου ότι δεν θα σας ξαναενοχλήσω. Δεν με φτάνει ο λόγος σου, το θέλω και γραπτά. Και τι να γράψω δηλαδή? Δεν είναι μια, είναι επτά, είναι μα ούτε επτά, είναι χίλιες επτά. Είναι καταστροφή, είναι μαρτύριο, είναι καμμένη γη, είναι πληγές, είναι αν είναι εφτά, είναι ναι, αυτές είναι το που μετράς τις λυπές, μέτρα και τις χαρές. Πεθερές εφτά, εφτά παναθεμάτες, πεθερές εφτά, τρελή χαρά γεμάτες, πεθερές εφτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Ελάτε, πάμε να τους γνωρίσετε. Καλώς τους, καλώς τα περιστεράκια μου. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθαμε, Ντάντι, αλλά... Σε βλέπω και τόσο ενθουσιασμένο. Αν δεν μας θέλετε να φύγουμε, δε. Ναι, μη σας δίνουμε βάρος τώρα. Σας παρακαλώ. Μα πάνω μου, τι λένε, τι βάρος λέτε, σας παρακαλώ. Αγάπη μου, πες τους ότι πρώτος εσύ αποφάσισες να έρθουν. Μάλιστα, αποφάσισα να συνενέσω και να σας βοηθήσω, διότι καταφέρατε να με πείσετε για τη σοβαρότητα της σχέσης σας. Και βεβαίως συμφώνησε και η προσφυλής μου σύζυγος. Γεια σου, κύριε Παναγιώτη, με τα κλαρίνα σου. Υπάρχουν μαγειροπύρωνα. Άρα, μάνα, να τσακώσω την κουτάρα από τα χέρια, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Δεν το φάρεις για με. Εμένα μ' αρέσει που είναι αυθεντικός. Σήμερα ειδικά, λέω να πιάσω το πουλάκι με το χέρι. Να το πιάσετε. Στην υγεία σας. Τι έπαθες, Βλάση μου? Και φτεσνίζεσαι στους αγατούλης. Καλέ, τι γατούλης και πράσινα άλογα μου λες? Αλλεργία έπαθε ο άνθρωπος. Φτερνίζεται ένα δευτερόλεπτο. Το παθαίνει από τα λουλούδια. Πάρε άτιμη, θα σε σκίσω, ρε, θα σε σκίσω. Σε μένα θα κάνεις αυτά, ε, σε μένα. Πάνω, γιατί ο γαμπρός βρίζει την Αμάντα μας? Όχι, παρεξήγηση, όχι την Αμάντα σας. Είναι μια τρελαμένη θαυμάστρη που του χώνει κάτι ραβασάκι ερωτικά στις τσέπες. Δουλεύει σε ένα κομμωτήριο στη γειτονιά μας. Α, κατάλαβα ποια λέτε. Τώρα εξηγείτε γιατί μου έβγαλε το μάλι πράσινο. Έσκασε από τη ζήλια της παραβολιάς του κατοβλάσιμου. Άρε, θα σε σκίσω, ρε, θα σε σκίσω. Ομολόγησε, φαίνεται ότι κόπηκε να μου αφήσει φαλακρή. Γι' αυτό τσοπίζει και το μωρό μου. Μωρό μου, εσύ μωρό. Άσε με τώρα, πες μου ότι η τουαλέτα δεν μπορεί, μη πιάσει τώρα. Έλα. Εκεί. Του πανικού παθαίνει. Και άμα του παθαίνει, τον πιάνει τσιρλιπιπίρ. Τίποτα. Πάνω. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Μήπως κατάλαβες εσύ? Μην εκπλήσει, γλυκιά μου, η Αμάντα τέτοιου τύπου τραβάει σε μαγνήτη. Να σήκωσε το. Σήκωσε το εργάμο του και πες μου, δεν ήταν όσες αυτά. Ποιος ήταν, γιατί το κλείσες? Αυτός που σε έφερε σε αυτά τα χάλια, σε παίρνει, φαίνεται σε αποτελειώσει. Ούτως ή άλλως εγώ τελειωμένη είμαι. Δεν τη θέλω τη ζωή χωρίς τον Βλάση. Αμάρε, παιδάκι μου, σιγά πια τον Αλέξη Γεωργούλη. Θεία, αν δεν βρεις καλύτερα επιχειρήματα, εγώ στο λέω θα ξανααυτοκτονήσω. Μη βιάζεσαι, βρε πουλάκι μου, μη βιάζεσαι, βρε, τα καλύτερα δεν στα έχω πει ακόμα. Άντε, πες τα, βρε, θεία μου. Ανέψια, σου δίνω 100.000 ευρώ πρίκα για να παρατήσεις αυτό το παλιόπαιδο και να βρεις έναν άντρα σωστό, να παντρευτείς, να νοικοκυρευτείς. Έλα, πάρ' το, πάρ' το, πάρ' το, στο όνομά σου, δικά σου.
8.000 ευρώ. Δεν το πιστεύω. Πού τα βρήκες εσύ αυτά τα λεφτά? Αντιστοιχούν σε 7.600 κουρέματα, 5.000 περμανάντ και 8.200 βαψίματα. Τα μάζευα για να ανοίξω σπίτι με τον Πελοπίδα. Τον Πελοπίδα? Ποιο Πελοπίδα? Ήταν ο κρυφός μου έρωτας. Ταξίδευε στα καράβια. 20 χρόνια τον περίμενα. Ένα τσουβάλι γράμματα ανταλλάξαμε. Ώσπου στο τελευταίο του μπάρκο, στο τελευταίο του ταξίδι. Μη μου πεις ότι στο τελευταίο του ταξίδι ναυάγησε. Όχι. Κάστρωσε μια κουβανέζα. Και έγινε 60 χρονών πατέρας, το διανοείσαι. Γι' αυτό σου λέω, βρε πουλάκι μου. Γι' αυτό σου λέω, κοριτσάκι μου. Παράτα αυτό το βλάσι, μην πάθεις ότι έπαθα κι εγώ. Βρες εκείνον άντρο σωστό, βρε, να σε εκτιμήσει όπως σου αξίζει. Θεία, οι άντρες δεν υπάρχουν πια. Τους πάτησε το τρένο. Μην το λες, βρε βουλάκι μου, αυτό. Μην το λες, έχω εγώ ένα παιδί. Ένα παλικάρι, βρε. Εντάξει, δεν έχει την εμφάνιση του Βλάση, αλλά έχει όλα τα προσόντα να σε κάνει ευτυχισμένη. Πάρ' τον, βρε βουλάκι μου, πάρ' τον, βρε ζωβάκι μου. Κυράκι αρχόντισα, θα σε έχει, βρε. Έλα, ξαδέρφη μου. Έλα, ξαδέρφη μου. Πάμε έξω να τα πούμε καλύτερα. Γιατί έχω και αυτό το ζημιάρι, το Κωστάκι μέσα. Μην του πεις κουβέντα, όλα πάει και τα μαρτυράει. Κορώνα στο κεφάλι μου θα την έχω, ε. Ξέρω, και η Μίτσα σε θέλει πολύ για γαμπρό. Τον θέλω, λέει το Θανάση. Είναι νοικοκυρόπαιδο και θα την έχει στα όπα-όπα την ανιψιά μου. Ορθώ σου μίλησε η Μίτσα. Η ανιψιά όμως τη γνώμη έχει, ιδού η απορία. Γιατί, παιδί μου, να μην σε θέλει, όλα τα έχει. Σου λείπει κανένα χέρι, πόδι, μάτι, όλα τα έχει. Επιπλέον έχει και τον τρόπο σου. Τον έχω. Πώς δεν τον έχω τον τρόπο μου, τον έχω. Ο τζαμ σούπερ μίνι μάρκετ έχουμε. Για να μην πούμε για το φορτηγό. Μόνο αυτό μαζί με την άδεια 50 χιλιαρικάκια. Και 200 χιλιάρικα η πυρουέτα μου στο σκιστό. Τι, κάνεις και μπαλέτο? Η μπατονέτα μου, μωρέ, αυτό που έχει τη σκάλα μέσα στο σαλόνι, το διαμέρισμα, ντε. Α, η μεζονέτα, επέστονται. Ναι, μωρέ, αυτή η τσιγκολελέτα, 200 χιλιάρικα αυτή. Και 100 χιλιάρικα το λιόμενο στο καρπενήσι, 300 ζεστά χιλιαρικάκια. Και 100 χιλιάρικα που θα δώσει η Μίτσα για την πρίκα, έξω χίλια που θα μου δώσει σε μένα που κάνω το προξενιό, 399. Και 300 το σούπερ μίνι μάρκετ, φτάσαμε 1 εκατομμύριο ευρώ, ε. Αλλά εγώ τα λεφτά της Σοφούλας δεν τα πειράζω. Να τα κρατήσει για τον εαυτό της. Για το χαρτζιλίκι της. 100.000 ευρώ για χαρτζιλίκι. Πού είναι κουβαρντάσεις, εξάδελφε. Έτσι με γόρα, εξάδελφε. Γιατί δεν με ξέρεις τόσα χρόνια δηλαδή. Κουβαρντάς και ανοιχτοχέρης. Όχι σαν μερικούς που ψάχνουν να βρούνε πλούσια νύφη να παντρευτούν για να οικονομηθούν. Λέω εγώ τώρα. Άρε, Βλάση. Πού σε να καμαρώσεις τη μάνα σου? Και 2 κιλά μπαρμπούνια. Όχι κουτσομούρες, τα πετρομπάρμπουνα τα... Α, και πού σε, κοπελιά? 2 κιλά καραβιδόψυχα και 1 αχινοσαλάτα. Γιατί είμαι λίγο χλωμή σήμερα, δεν ξέρω. Ο κύριος Πρέσβης. Πώς είστε, κύριε? Κυρία Χαρίκλια. Χαβιάρι, κύριε πρέσβη μου. Δεν θα δεχτείτε. Παρακαλώ, χαβιαράκι. Δεν υπάρχουν. Αχ, η Χαρίκλια ζούσε επιτέλους τη ζωή που ονειρευόταν. Γνωριμίες, δεξιώσεις, κρουαζιέρες. Και ενώ τόσα χρόνια δεν μπορούσε να συνηθίσει τη φτώχεια, στα πλούτη προσαρμόστηκε αμέσως. Δεν ήξερε όμως ότι στον κόσμο της κλειδής ήταν λαθρεπιβάτης και ότι όσο εύκολα άνοιξαν οι πόρτες, τόσο εύκολα ήταν να κλείσουν αν ματαιωνόταν ο γάμος της Αμάντα. Τι να πω, δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Άντε, στην υγειά σας. Και με τις άδειες γάμου τι έγινε? Αυτό που φοβόμασταν, η Αμάντα κάνει την Κινέζα. Και ο Βλάσης τι λέει? Ο Βλάσης την απεινέει εντελώς ανυποψίαστος. Και η Συμπεθέρα? Και η Συμπεθέρα επίσης, πού να ξέρουν οι άνθρωποι τι τους περιμένει. Πάνω μου, είσαι σίγουρος? Εγώ σου το είχα πει, από τη στιγμή που συμφωνήσαμε για το γάμο, το παιχνίδι θα χαθεί. Λες δηλαδή να στείλει και τον Βλάση αδιάβαστο? Πολύ το φοβάμαι, Ντέζη. Θα το στείλει και αυτόν εκεί, πέστειλε και τους άλλους. Και τι λένε οι άνθρωποι? Θα στείλει η Αμάντα το Βλάση μου αδιάβαστο? Πού θα τον στείλει? Μαζί με τους άλλους. Ποιους άλλους? Ωραία, λες δακοπές σε οικογένεια δολοφόνων που στέλνουν τους γαμπρούς και τους τρώνε τα λάχανα. Η Χαρίκλια δεν κατάφερε να ακούσει καθαρά την κουβέντα.
Κατάλαβε όμως ότι κάτι παίζεται πίσω από την πλάτη της και σου λέει έτσι θα τα αφήσω. Όχι, θα το διερευνήσω επιγόντως. Και περιμένετε και θα δείτε. Η Χαρίκλια αποφάσισε να ψαρέψει πρώτα το Συμπέθερο. Ήξερε, βλέπεις, την αδυναμία του στο γυναικείο φύλο. Έτσι, μόλις η Συμπεθέρα πήρε το χάπι της και πήγε για ύπνο, η μαντάμ από εδώ, με τον τρόπο που μόνο αυτή ξέρει, πλεύρισε τον πάνω. Κουράγιο, πανούλη μου, κουράγιο. Στην υγειά μας, Συμπέθερε. Στην υγειά μας, Συμπεθέρα. Και στην υγειά των παιδιών μας, Συμπέθερε. Συμπεθέρα, με πλησιάζεις πολύ, γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ στη γοητεία σου, με μαγνητίζεις. Και ξέρεις, εγώ τώρα 10 χρόνια είμαι χείρα. Μια γυναίκα με το δικό σου ταπεραμέντο, πώς άντεξες? Πώς άντεξα? Περιμένω, βλέπεις τον κατάλληλο. Μπροστά στον έχεις Χαρίκλια. Ξέρεις πως ταιριάζουμε εμείς οι δύο? Είμαι κι εγώ παιδί της εργατιάς. Θυμάμαι παλιά περιδιαβαίναμε τις γειτονιές με τον πατέρα μου πουλώντας λεμόνια. Βγαίνανε όλες οι γυναίκες στα μπαλκόνια και με χαζεύαν. Ξέρεις τι ωραίος νέος υπήρξα, Χαρίκλια. Καλά, και τώρα διατηρήσε μια χαρά. Τώρα μπας και παραβλέψω ότι είσαι παντρεμένος και ενδώσω. Γλυκιά μου, μην ασχολείσαι με λεπτομέρειες. Αυτή τη λεπτομέρεια την παραβλέπω. Την άλλη όμως δεν μπορώ. Ποια άλλη? Ότι είμαστε Συμπέθεροι. Σε λίγο τα παιδιά μας παντρεύονται. Έλα τώρα, μη το δέσουμε και κόμπο, δεν είμαι θα και σίγουρη. Αφού σε λίγο θα αραβωνιαστούν. Και ο Αραβώνας είναι ο προθάλαμος του γάμου. Για την Αμάντα ο Αραβώνας είναι ο προθάλαμος του χωρισμού. 5 αραβώνες έκανε μέχρι τώρα και κανένα γάμο. Πολύ φοβάμαι, Χαρίκλια, ότι η Αμάντα το πολύ που μπορεί να φτάσει με έναν άντρα είναι μέχρι τον Αραβώνα. Μπας και τα λες επίτηδες, γιατί εσύ από την αρχή δεν τον ήθελες το Βλάση για γαμπρό σου. Μας παρεξήγησες, Χαρίκλια, εμείς τον θέλαμε το Βλάση. Κάναμε πως δεν τον θέλαμε, γιατί η Αμάντα είναι λιγάκι πεισματάρα. Έτσι, λίγο το ισκάκι, λίγο ότι την έκανε κέφι. Ο Πανούλης άνοιξε το στόμα του και ήρθε και της τα ξέρασε όλα με το νι και με το σίγμα. Μωρή πανούργα η γυναίκα, πανούργα. Έτσι ρε μάνα, κάτσε ρε μάνα στον ύπνο σου, με βλέπες. Βρε Βλάση, τι έγινε με τις άδειες του γάμου? Από την περασμένη εβδομάδα ήταν να τις βγάλετε. Ναι, δεν προλαβαίνουμε. Έτσι κι αλλιώς η Αμάντα δεν ξυπνάει πριν από τις 2. Καλέ, είσαι σοβαρός? Για να βγουν οι άδειες γάμου θα περιμένουμε πότε θα ξυπνήσει νωρίς η Αμάντα? Αν ποτέ ξυπνήσει. Μάνα, ερέμησε. Δεν υπάρχει λόγος να σε έτσι. Έτσι κι αλλιώς έχουμε επισημοποιήσει τη σχέση μας. Αραβωνιαστήκαμε. Κοίτα εδώ. Δαχτυλίδι από μπριγιά μου πήρε. Ξέρεις πόσους έχει αραβωνιαστεί η Αμάντα πριν από σένα? 5! Ήταν άτυχη η κοπέλα. Όχι, άτυχη δεν ήταν η κοπέλα. Άτυχη ήταν αυτή που την αραβωνιαστήκανε. Δεν μπορεί και 5 αραβωνιάριδες να τα σκάρτει και μόνο αυτή καλή. Δηλαδή, λες εγώ που είμαι μια χαρά παιδί. Να το έχει μοίρα μου αυτό στις κάρτες γυναίκες. Ξέρεις τι φοβάμαι? Πως μόλις κάνει το κέφι της η κυρία Μάντα και μας βαρεθεί, θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα μας ξαποστείλει από εκεί που ήρθαμε πακέτο. Γι' αυτό πρέπει να επισπεύσουμε, βρε, το γάμο. Ναι, αλλά άμα παντρευτούμε και μετά με χωρίσει, θα είναι χειρότερο. Τι λες, βρε, βλαμμένε. Καλύτερα θα είναι, για θα βγάλουμε λεφτά και από το γάμο και από το διαζύγιο. Γι' αυτό πήγαινε να την ξυπνήσει, να πάτε να βγάλετε τις άδειες γάμου. Και αν σου φέρει αντίρρηση, τρίξτε στα δόντια. Τ' άκουσες? Έλα, ξύπνα. Ξύπνα, αγαπώ, έλα. Έλα, πάμε να βγάλουμε τις άλλες του γάμου. Έλα ρε μωρό μου, πρωί πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Πάνω αυτό. Έλα μωρέ Βλάση μου, δεν σηκώνεις ούτε ένα αστείο. Δεν ήξερα ότι πήγες τόσο πολύ να κάνεις γυναικούλα σου. Θα το ρυθμίσουμε το θέμα. Δεν έχουμε να ρυθμίσουμε τίποτα. Αν ο γάμος δεν γίνει μέσα σε 10 μέρες, σε μένα να με ξεχάσεις. Εγώ άλλα στο φάνω δεμένο. Τέλος. Μου έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Εξάπαντος, λέει ο γάμος, σε 10 μέρες το πολύ. Καλά, μέχρι τώρα δεν έλεγε τίποτα. Πώς έτσι και ξύπνησε? Αν δεν ξύπνησε μόνος του. Παιδί μου, μέχρι και για τους αραβώνες μου, μου είπε. Η δική μου φαίνεται το έπανε στη μανούλα του και τον έχει βάλει στα φυτίλια. Συνομωτούν όλοι μαζί να με κουκουλώσουν επιγόντως, κατάλαβες? Για τους δικούς σου πάντως το καταλαβαίνω. Έχουνε καημό να σε παντρέψουνε. Ναι, τώρα το θυμηθήκανε. Τότε που τους παρακαλούσα για τον Ρόκι, με στείλανε εξορία. Αμάν, βρε Αμάντα, μου σε έχει στοιχειώσει αυτή η ιστορία. Στο κάτω-κάτω περάσανε και 20 χρόνια. Ναι, αλλά εμένα με πονάει ακόμα.
Εκείνος ο έρωτας, βλέπεις, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ναι, αλλά εσύ ολοκλήρωσες μόλις τους άλλους. Αμάντα, εγώ είμαι φίλη σου και θέλω το καλό σου. Είσαι καλή χρυσή, αλλά έχεις ένα ελάττωμα. Εγωισμό να το πω, πνεύμα αντιλογίας να σου το πω. Θέλεις να περνάει πάντα το δικό σου. Υπερβολές. Δεν γουστάρω να με ζορίζουν, αυτό είναι όλο. Πάντως, αν ζορίζεσαι με το Βλάση, δεν έχεις λόγο να το συνεχίζεις. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με το Βλάση κακοπερνάω κιόλας. Ειδικά τα βράδια το γλεντάμε. Πάντως βλέπω ότι περνάει και το ενδεχόμενο από το μυαλό σου να το σχολάσεις. Η αλήθεια είναι ότι αρχίζω να ξενερώνω. Λοιπόν, εγώ αυτό που λέω είναι να το πας στο ρελαντί και βλέπω. Εγώ, Ρανιά μου, ξέρεις τι λέω. Να πάμε καμιά μπαρότσαρκα, να πιούμε κανένα σφινάκι μας και ξελαμπικάρει λίγο το μυαλουδάκι μας. Μπάφιας, αδερφάκι μου! Εγώ όμως δεν μπορώ γιατί βιάζομαι. Πάω να παραγγείλω μια τούρτα για τον Νότι μου. Έχει γενέθλια, το χρυζό μου σήμερα κλείνει τα 25. Και μην ξεχάσετε, το βράδυ είστε καλεσμένοι μας στο Τσικίτα Κλαμπ. Mm. Ξέρεις, εκεί που γνώρισες τον Βλάση. Αγόρι μου, τι θα γίνει, θα κόψουμε την τούρτα, θα φάμε κανένα κομμάτι. Έιντε. Κάνε λίγο επόμενο, η Φλάρα. Περιμένουμε και το θείο μου το Θανάση. Όπου να είναι, έρχεται. Μόνος του. Με την αραβωνιάρα. Τώρα αραβωνιάστηκε. Η μάνα μου του κάνε το προξενιό. Και με ποια αραβωνιάστηκε, την ξέρουμε. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω, αλλά θα τη γνωρίσουμε. Όπου να είναι, έρχονται. Αμάν, την κάτσαμε. Τι έπαθε, ρε. Εσύ να δεις τι θα πάθεις. Αμάν. Τι έπαθες, Βλάση μου. Φάντασμα, είδες. Εφιάλτη. Κουλάρισε, Βλάση. Δεν θα μου κάνεις τα γενέθλια μπάχαλο. Παιδιά, εγώ αυτή την κοπέλα νομίζω ότι κάπου την έχω ξαναδεί. Σοβαρέ, Αμάντα. Από πού και ως πού. Στα ίδια στέκια συχνάζεται. Χαίρετε. Γεια σου, δύο. Αγόρι μου. Χωρίς πολλά. Ευχαριστώ. Είναι από το καλό, ε. Γεια σας. Να μου τον προσέχεις. Θα το κάνω. Αλλά φτάνει, φτάνει. Καθίστε, καθίστε. Ευχαριστώ. Χάρηκα. Κι εγώ, κι εγώ. Πού είσαι, αγόρι μου, όλα καλά. Μπράβο, κούκλος, κούκλος. Πόπο τούρτα! Για πάμε, για πάμε, για πάμε το τραγουδάκι. Πάμε, 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 πάμε. Να ζήσεις, Νότι, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις Νιώθεις το φως. Και όλοι να λένε να ένα σοφός. Ευχή! Χρόνια πολλά! Πάμε! Πάμε! Έλα, έλα! Έλα, βρε! Περιμένω! Απρόσκλητε μπισκετή. Παράνομε ράστη. Ρανιά. Έλα. Αυτό δεν εγώ εδώ τον τύπο. Νομίζω ότι κάπου τον έχω ξαναδεί. Αμάν. Πήγατε μαζί φαντάρι. Αμάν βρε Αμάντα σήμερα. Όποια μούρη βλέπεις την περάσει γνωστή. Ρανιά. Έλα. Σκέψου να τον πήγαινα εγώ αυτόν για αραβωνιαστικό στους δικούς μου. Θα φλιπάρανε. Εγκεφαλικό δεν παθαίνανε. Λοιπόν, αυτό το τύπο εδώ πολύ τον κάνω κέφι. Ρανιά, μάζεψε τη φιλενάδα σου. Ο Νότης λέει να μαζευτείς. Ρανιά, αν δεν ξεδώσω απόψε θα σκάσω. Είπε. Τι λέει, τι να πει, χουρεύει κοπέλα. Απρόσκλητε επισκεφτή. Παράνομε ράστη μου. Γεμίζεις με διά. Νότι, 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 έλα εδώ, έλα εδώ, αγόρι μου, αγόρι μου, έλα, 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 όπα, 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 Νότι. Τι έγινε, γι' αυτόν εκεί με άφησες. Γιατί όχι, αφού και εσύ με παράτησες για τα μάτια της Αμάντας. Και μάλλον πολύ καλά έκανα. Τουλάχιστον η Αμάντα μου μένει πιστή. Δεν με κερατώνει με τον πρώτο τυχόντα. Τι να σου πω τώρα. Τι. Να σου πω, φίλε. Η δικιά σου έχει πάει στις τουαλέτες με ένα φρικιό. Δεν πάει να ρίξει καμιά ματιά. Τι.
Παρεξήγησα, μου ρίγρισε. Ω, Παναγιά μου. Τι είναι, τι έπαθες, ποιος σε χτύπησε? Βλάση, να φωνάξουμε πρώτα βοηθειών. Δεν χρειάζεται, μεγαλύτερα. Τι έπαθε, ποιος σε χτύπησε? Μαμή, ο Βλάσης είναι ήρωας. Με έσωσε από ένα σάτυρο που μου επιτέθηκε στο κλαμπ. Καλά, από όλο τον κόσμο που είχε στο κλαμπ, εσένα βρήκα να επιτεθούνε. Τι να κάνουμε, μαμή, εγώ ήμουν η πιο όμορφη. Η πιο όμορφη ή η πιο κουνίστρα? Έλα βρε, μαμή μου, τι είναι αυτά που λες, δεν τρέπεσαι? Γιατί με προσβάλλεις τώρα? Εγώ δεν έχω μάτια παρά μόνο για το Βλάση. Τίποτα δεν έκανα. Μέχρι την τουαλέτα πήγα προς νερού μου και αυτός. Κατάλαβες και μπουκάρισε. Ο άλλος ο ηλίθιος αποπίστευσε και πήγα τη φιλήσει. Και χωρίς εισαγωγές. Κατευθείαν. Τους είδες εσύ να φιλούνται? Όχι. Αυτός προσπαθούσε να με φιλήσει και εγώ αντιστεκόμουν. Και πέσανε οι πρώτες μπουκές. Και εσύ δεν έκανες τίποτα να τους κορίσεις? Τι να κάνω, μαμή, είσαι με τα καλά σου? Να φάω κατά λάθος καμία ξόφαλτς για να μου χαλάσει μόστρα? Δηλαδή μου χάλασε η μόστρα του Βλάση, δεν σε πειράζει? Έλα μωρέ, μάμη μου, τώρα σιγά, τι έφαγε δύο μπουνίτσες? Και στο κάτω-κάτω, μάμη, δεν αξίζω εγώ δύο μπουνίτσες! Να σας πω, δεν σταματάτε τώρα! Έχω μπουχο το πόδι μου και σας που φωνάζετε! Ναι, ποιος? Από μένα για σένα αφιερωμένο εξαιρετικά. Από σένα? Και ποιος είσαι εσύ? Με ξέχασες κιόλας. Ποιος πλακώθηκε για χάρη στους μπουνιές με το γυαλάτζι μάγκα που έσαινε στες το βράδυ στο κλαμπ? Ο Βλάσης μου δεν είναι γυαλάτζι μάγκας. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Αφού ούτε και εσύ τον γουστάρεις. Αλλιώς δεν θα μου πασάριζες το τηλέφωνο σου κάτω από τη μύτη του. Άσχετα που μετά το έπαιξες Κινέζα. Ώστε έτσι, ε? Ναι, αλλά εγώ δεν σε παρεξήγησα, μωρό μου. Γιατί σε έχω καταλάβει. Εσύ είσαι άγριο φιλικό. Γάτα με πέταλα. Εσύ θέλεις έναν άντρα σαν εμένα. Τι θες ρε μάνα? Έλα, Βλάση, μαζί ψέτα να φύγουμε. Πού να πάμε? Από εκεί που ήρθαμε. Ξέρεις ποιος πήρε πριν λίγο κάτω τηλέφωνο τη Ραμάντα στο κινητό της? Ξέρεις? Αυτός που πλακώθηκες για χάρτης χθες το βράδυ στο ξύλο. Καλά, και πού βρήκε το κινητό της? Παιδί μου, αυτή είναι μάγος, ταχυδακτυλουργός. Από τώρα ψάχνει να μας αντικαταστήσει. Αχ, κυρία Μάντα μου, δεν με ξέρεις καλά εμένα. Όχι, ήρθαν τα χαρτιά από την πολεοδομία και ποιος την ακούει τώρα τη Χαρίκλια? Εντένει και λίγο αυτό που τη βρήκε. Από τη μία να γκρεμίζεται το σπίτι της και από την άλλη να γκρεμίζεται το όνειρο του πλούσιου γάμου. Να σας πω κάτι όμως μεταξύ μας, δεν τη φοβάμαι αυτή. Θα τα καταφέρει, θα βρει τον τρόπο. Ομόλυβρε Αμάντα, το Θεό σου δεν έχεις. Με είμαι σφραγισμένο εδώ, ότι με βγάλεις από τον οδοντίατρο. Τι έπαθες πάλι? Ρανιά, σώσε με. Ο Βλάσης σηκώθηκε και έφυγε. Με παράτησε. Καλά, πότε πρόλαβε, αφού χτες το βράδυ ήμασταν μαζί? Σήμερα το πρωί, την ώρα που κοιμόμουν, μαζέψανε τα πράγματά τους με τη μάνα του και φύγανε. Α, πολύ βολικό.
Αφού έτσι κι αλλιώς, για σχόλες με τον είχες. Σχόλες μόνος του. Άνια μου, δεν κατάλαβες. Δεν τον άδιωξα εγώ. Μόνος του έφυγε. Δεν είναι το ίδιο. Καλά, τώρα στις λεπτομέρειες θα μένουμε. Ρε, για πλάκα μου κάνεις. Αφού με ξέρεις, εγώ είμαι σαν τα γραμματόσημα. Όταν με φτύνεις, κολλάω. Περίμενε. Τα ρούχα τα σινιέ που του αγόρασες. Τα πήρε μαζί του. Όχι. Έφυγε μόνο με το ρούχο που φορούσε. Άρα θα γυρίσει να τα πάρει. Παιδάκι μου, δεν κατάλαβες. Μου άφησε πάνω στο τραπέζι τη Βέρα. Τη Βέρα με τα μπριγιά. Μάλιστα. Α, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά. Τι σου λέω τόση ώρα. Μαμί! Βλάση! Είναι μαμί. Καλέ. Καλώς τις αδερφές Αλεξανδράτου. Πού είναι ο Βλάσης? Εκεί που τον έστειλες με τις κόμψες σου. Είναι μέσα ή όχι? Μέσα είναι. Αλλά δεν θα σε συμβούλευα να μπείτε. Σας το είπα εγώ. Βλάση! Βλάση! Άνοιξέ μου, Βλάση, θα κάνω μεγάλο σταματά! Μη φωλιάζεις! Είναι ξένη κοπέλα μέσα! Τι είπες? Είναι μέσα ο Βλάσης με άλλη γυναίκα! Μη χτυπάς την πόρτα! Θα την πετσικάρεις, προχθές το κάρισα! Βλάση! Άνοιξέ της! Θα ρίξει την πόρτα! Κάτω τα χέρια σου, μωρή, από το Βλάση! Ο Βλάσης είναι δικός μου! Δεν έχει τολμήσει κανείς ποτέ να αγγίξει δικό μου πράγμα! Είπε το Βλάση μου πράγμα! Πάντως πολύ σβέλτος είναι ο γιος σου, κυρία Χαρίκλη, ακόμα δεν χωρίσανε και... Αν τι νομίσατε, ότι θα παίρνετε τα αθώα παιδιά των πτωχών πλην τιμίων οικογενειών, θα τα ξεζουμίζετε και μετά θα τα πετάτε σαν στιμένες λεμονόκουπες! Κάτω τα χέρια σου, μωρή, από το Βλάση! Ο Βλάσης είναι δικός μου! Δικός μου είναι, εγώ τον είδα πρώτη! Ναι, αλλά εγώ τον είχα τελευταία! Ναι, αλλά τον έχασες και τον ξανακέρδισε αυτή. Ποια αυτή? Αυτή η ισπιοσανίδα. Ήθελα να ξέρω, ρε Βλάση, τι τις βρήκες. Έλατε. Αυτά που δεν βρήκα σε σένα. Δεν τρέπεσε, Βλάση μου. Να τραπώ. Γιατί τι έγινε, δεν το κατάλαβα. Ελεύθερος δεν είμαι. Ελεύθερος? Ποιος σου είπε ότι είσαι ελεύθερος? Σήμανα εγώ λήξη. Α, αυτή θέλει ξύλο. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ δεν φεύγω από εδώ αν δεν μου δώσεις πίσω το Βλάση. Για να πάρεις πρέπει να δώσεις πρώτα. Δώσαμε. Τι δώσατε? Ένα πάλι αυτοκινητάκι εκεί πέρα πήρατε στο Βλάση και νομίζατε ότι ξεμπερδέψατε. Βρε, εμένα μου γκρεμίζουν το σπίτι σε λίγο και δεν έχω λεφτά να το νομιμοποιήσω. Άμα σου νομιμοποιήσω το σπίτι, θα μου δώσεις πίσω το Βλάση. Το Βλάση πότε θα τον νομιμοποιήσεις? Θέλω ημερομηνία γάμου. Ε, τι λέτε, είσαι σοβαρές? Τι με κάνα παιχνιδάκι να με μπαζαρεύετε? Εμένα με ρωτήσατε? Εγώ είμαι η μάνα σου. Θέλω το καλό σου, παιδί μου. Και εγώ, Βλάση μου. Θέλω το καλύτερο για σένα. Γιατί σ' αγαπάω. Αχ, τι περίεργη αγάπη. Πριν από λίγο με έφυγες και τώρα που έφυγα, ξαφνικά με ερωτεύτηκες. Όχι, Βλάση μου. Εγώ από την αρχή είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Τι ερωτευμένη, μωρέ. Να παίξεις ήθελες. Είσαι αχάριστος. Μόνο τα ρούχα που φοράς μου στοιχίσανε 2.000 ευρώ. Παρτά. Παρτά. Και δώσε σε κανένα άλλο παιχνιδάκι να παίξεις. Και πάρε και τη βοηθά από εδώ πέρα. Γιατί αυτό που είχες, το σπάσες. Έξω! Έλα, βρε, μάμη. Έξω! Το σπάσες. Έλα, μωρέ, μάμη μου, μη μου φέρεστε έτσι. Γιατί, βρε, μάμη μου. Έλα, παιδί μου. Δεν πάω πουθενά χωρίς το Βλάση. Παιδάκι μου, άκου να τσ... Άκου, κοριτσάκι μου, πήγαινε εσύ να πληρώσεις την πολεοδομία. Να βγάλεις τις άδειες του γάμου και θα το τακτοποιήσω εγώ το Βλάση. Εγώ με την πολεοδομία θα τα κανονίσω στο πιτς φυτήρι. Εσύ, μάμη μου, κλείδωσε τον μέσα το Βλάση να μην μας φύγει. Δεν μας φύγει. Κλείδωσε τον μάμη μου μέσα να μην μας φύγει. Άντε, μάμη και εσύ, άντε, άντε. Τι έγινε, πώς σας φάνηκα? Μήπως το έπαιξα πολύ σκληρός? Ατσαλόβεργα, μπράβο σου, μπράβο σου. Τούρμπο την έκανε στην κυρία Μάντα. Καλά εσύ, αγόρι μου, αδικήθηκες. Εσύ θεατρίνος έπρεπε να γίνεις. Ζεν πρεμιές, ρεσιτάλ έδωσες. Και εσύ όμως, Σοφούλα μου, τον έπαιξες το ρόλο σου καταπληκτικά. Σε ευχαριστούμε που δέχτηκες να μας βοηθήσεις. Και τώρα που σας βοήθησα με την κωμωδία σας, εγώ να πηγαίνω. Σόφη, Σόφη, μισό λεπτό. Ρε Σοφάκη, γιατί δέχτηκες να εκτεθείς για το χατήρι μου? Γιατί είδα τι σου έκανε χθες το βράδυ η Αμάντα στο κλαμπ. Δηλαδή, ακόμα σαν είσαι πράγματα για μένα. Σοφάκη και εγώ, αλλά... Αν δεν μου στείλες εκείνο το γράμμα... Μα εκείνο το γράμμα... Καλέ, τι λέτε, καλέ, τι λόγια είναι αυτά που τα θυμηθήκατε? Άσε που πια δεν έχει κανένα νόημα. Εσύ, Σοφούλα μου, σε μια εβδομάδα παντρεύεσαι το Θανάση, άντε. Και εσύ, αγόρι μου, ακόμα νωρίτερα η Αμάντα πλήρωσε την πολεοδομία και βγάζει τις άδειες του γάμου. Γιατρέ μου, με το ζόρι στην έφερα. Σε παρακαλώ, ανάλαβε την εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ να την κάνω καλά. Θέλει να παντρευτεί ένα πολύ νεότερό της που δεν τη θέλει. Αμάν!
τον θέλω. Τον θέλω, τον θέλω. Έχω πάθει εξάρτηση. Μάντα, μικρό μου παιδί, ηρέμησε και προσπάθησε να μου εξηγήσεις. Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω? Να με βοηθήσεις να τον παντρευτώ. Έχεις σκεφτεί, Αμάντα, τι σημαίνει γάμος? Γάμος σημαίνει οικογένεια, ευθύνες, παιδιά. Παιδιά! Τι σχέση έχω εγώ με τα παιδιά? Δεν μ' αρέσουν τα παιδιά μου, σπάνε τα νεύρα. Κάθε φορά που τα ακούω να κλαίνε, μου έρχεται ένα πράγμα. Αμάντα, μη συνεχίζεις, γιατί αν τα πεις ένα παρά έξω θα σε κλείσω στο δαχνί. Για το εμού. Λες να μην κάνω εγώ για γάμο? Να στο θέσω αλλιώς. Για ποιο λόγο θες να παντρευτείς τον νεαρό? Για να του δώσω μετά μια κλωτσιά να πάει από εκεί που ήρθε το κάθαρμα. Και είναι σοβαρός λόγος αυτός για γάμο? Αμάντα, αν τον παντρευτείς θα αδικήσεις και τον νεαρό και τον εαυτό σου. Και τι να κάνω? Έτσι μου έρχεται να πάρω ένα κουτί ηρεμιστικά μαζί μένα να πάψω να σκέφτομαι. Αμάντα, μην αυτοκαταστρέφεσαι. Η ζωή υπήρξε γενναιόδορη μαζί σου. Ξέρεις πώς θα ήθελα να βρίσκονται στη θέση σου αυτή τη στιγμή? Ναι, αυτό θέλω να μου ξαναπείς, γιατρέ μου. Το πόσο πολύ τυχερή είμαι και δεν το εκτιμάω. Αυτό θέλω να μου το εξηγήσεις. Τι γράφει πάλι, μας έχουν τρελάνει με τις προειδοποιήσεις. Αυτή είναι η τελευταία. Μέχρι αύριο στις 12 πρέπει να έχουμε αδειάσει το σπίτι, αλλιώς λόγω του μπουλντόζερ. Τα μάθατε τα νέα? Βούηξε ο τόπος. Αύριο μας έρχονται οι μπουλντόζερ, γκρεμίζουν το σπίτι στις χαρίκλες. Δεν θα τα αντέξει η χαρίκλη αυτό. Θυμάστε τι τράβηξε αυτό το σπίτι? Τούβλο, τούβλο το χτίσανε με τον μπακαρίτη τον άντρα της. Αν θυμάμαι, λέει, στον νόμο κουβαλάει και τον τενεκέ με τη λάσπη. Σαν χαμάλης. Απορώ όμως, ρε παιδάκι μου, απορώ. Αυτοί οι νύφητες με τόσα λεφτά δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν να το γλιτώσουν? Καλέ, ποια νύφητες, αυτή η θεότρελη. Όλη η γειτονιά έχει να το λέει. Η Χαρίκλια πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη. Να μου το θυμάσαι. Έτσι όπως μπλέξανε αυτή και ο γιος της. Στον δρόμο θα καταλήξουν. Τι έπαθες εσύ? Δεν αντέχω άλλο να ακούω για την κατάθεια του Βλάση. Και σένα τι σε νοιάζει, αραβωνιασμένη κοπέλα? Πώς δεν την νοιάζει? Σοφούλα, δεν ενημέρωσες τη θεία σου τι έγινε σήμερα στο σπίτι της Χαρίκλειας? Τι έγινε, Σοφούλα μου, στο σπίτι της Χαρίκλειας και δεν μου το είπες? Τίποτα. Τι έγινε, Βάσο? Βλάση, βάλε τα πράγματα στη θέση τους. Άρε, μάνα, εγώ λέω να μαζεύουμε σιγά-σιγά. Γιατί θα σκάσει μύτη καμιά μπουλντόζα και θα ψαχνόμαστε. Καμιά μπουλντόζα δεν θα σκάσει μύτη. Έχει πάει η Αμάντα και πληρώνει την πολεοδομία. Ωραία, πάρ' την τηλέφωνο να ξέρουμε. Την πήρα, λες να την πήρα, αλλά δεν απαντάει. Λες να έπαθε τίποτα. Μπα, ξαναπάρ' την. Μα και αυτή είναι. Έχει πάρει να μας πει τα ευχάριστα. Έλα, καρτσάκι μου. Η κυρία Τσαγανού. Τσαγανού, ναι, εγώ η ίδια. Δικηγόρος Δροσίτη, κυρία μου. Σας πήρα σχετικά με το ζήτημα της πολεοδομίας. Τι συμβαίνει? Δεν φτάνουν τα παλιόχαρτα που μου στέλνουν. Τώρα βάλανε και δικηγόρο. Άκου να σου πω, κυρά μου, πες τους μην τολμήσει να πατήσει το πόδι του κανείς εδώ πέρα. Για θα αρπάξω την καραμπίνα του Μακαρίτη και θα ρίξω στο ψάχνο. Μ' άκουσες? Και μην με ξενενοχλήσεις. Τι είναι? Τι θέλεις πάλι? Σου έχω πει ότι αμαλάχη κάνω και φωνικά delivery. Κυρία μου, ηρεμήστε, δεν καταλάβατε καλά. Σας πήρα να σας ενημερώσω ότι το πρόστιμό σας στην πολεοδομία πληρώθηκε από την πελάτησά μου. Το σπίτι σας δεν κινδυνεύει πλέον να καταδαφιστεί. Πες το, Χριστιανή μου, και με κοψοχόλιασε τζάμπα. Βρε, τι σου λέει η μάνα σου, να την ακούσει τη μάνα σου? Το πλήρωσε η Αμάντα. Αχ, κυρία Δροσίτη μου, τι να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ, μας δροσίσατε. Σας περιμένω λοιπόν στο γραφείο μου. Να σας δώσω και τη διεύθυνσή μου. Μάλιστα, σημειώνουμε. Τώρα πλέον δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Ορίστε και ο φάκελος με τις αποδείξεις πληρωμής. Να είστε καλά, κυρία Δροσοσταλίδα μου. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Όχι εμένα, την πελάτησά μου. Ορίστε και το τηλέφωνό της, να την πάρετε αν θέλετε να την ευχαριστήσετε προσωπικά. Καλέ, δεν χρειάζεται. Θα της διέφυγε να σας το πει. Η πελάτησά σας και ο γιος μου παντρεύονται. Να σας ζήσουμε. Ευχαριστώ. Βλάση, όλα πήγαν μια χαρά όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Πάμε τώρα εκάλι, γιατί η Αμάντα περιμένει με τις άδειες του γάμου. Μανά, εγώ δεν θα έρθω. Τι είναι αυτά που λες, Βλάση, είσαι στα καλά σου? Θες να το ξαναπώ? Εγώ λέω δεν θα έρθω. Τέλος πάντων, πάρε αυτά εδώ πέρα. Είναι κάποια γραμμάτια, τα έχω υπογράψει.
Θα δουλέψω και θα ξεπληρώσω την Αμάντα. Τα πάμε. Την Αμάντα θα την παντρευτείς και θα πεις και ένα τραγούδι. 40.000 ευρώ έδωσε για τα μούτρα σου. Αχάριστε. Αχάριστε. Την Αμάντα θέλω, την Αμάντα Χρυσού. Την ύφη μου, βρε. Πού είναι η ύφη μου? Αμάντα, κοριτσάκι μου, αμαντούλα μου, γλυκιά μου. Ποιος είναι αυτός, καλή? Ο Ρόκι. Ο έρωτας της ζωής μου. Τώρα να κλάψω ή να γελάσω? Πάντως εγώ, μάμη, όταν αντίκρισα το τατουάζ στο στήθος του, έκλαψα. Ποιο τατουάζ, καλή? Αυτό, Αμάντα για πάντα. Το έχει χαράξει από την ημέρα που με γνώρισε. Δηλαδή από προχθές. Από τα 18. Αλλά όταν το μάθανε οι δικοί μου, το στείλανε φαντάρο στον Εύρο και εμένα εσωτερική στις καλόγριες. Α, γι' αυτό έλεγα, από πού την έχεις αυτή τη σεμνότητα? Ναι, μαμή. Τώρα εγώ κανονικά πρέπει να θυμώσω. Αλλά έχει χάρη, βρε, που μου πλήρωσες την πολεοδομία. Ποια πολεοδομία, μαμή? Δεν πρόλαβα εγώ να πληρώσω την πολεοδομία. Και ποιος την πλήρωσε, καλή? Με τα λεφτά από την πρίκα σου πήγες και νομιμοποίησες το σπίτι της Χαρίκλειας. Βγάλε το χέρι σου! Και αυτό! Γιατί έκανες ρεζίλια αυτό το άγιο παιδί το Θανάση που δεν σου φταίξε, βρε, σε τίποτα. Δεν σου... Μάλιστα, κυρία μου, δεν σου φταίξα σε τίποτα. Το σκηνικό με την αραβωνιάρα του Βλάση που σας έπιασε στα πράσα το έμαθαν όλος ο κόσμος. Ρεντίκολα έγινα, εσύ δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στην κοινωνία. Μα δεν έκανα τίποτα με το Βλάση. Κόλπο ήταν για να ζηλέψει η Αμάντα. Ναι, αυτά να πάρε να τα πει στον κόσμο που από όπου και αν περάσω μου τραγουδάνε, πάρε τηλέφωνο τον κερατά. Λυπάμαι, κυρία Μίτσα, αλλά μετά από αυτό που έκανε η ανιψιά σου, εγώ δεν την παντρεύομαι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, έλα, Θανάση μου, φεύγεις, παιδάκι μου. Είναι μικρή κοπέλα, θα στρώσει. Στρώσει, δε στρώσει, είπα. Εγώ δεν την παντρεύομαι. Γεια σου, Καναδά. Γεια σου και εσένα. Ρε, στο διάολο κι εσύ. Την παντρεύομαι όμως εγώ. Τι ζητάς εδώ, Βλάση, παιδάκι μου? Το χέρι της Σοφίας. Το χέρι μου! Τώρα το θυμήθηκες! Μετά από όλα αυτά που πέρασε εξαιτία σου. Λοιπόν, τώρα άλλαξε γνώμη. Δεν σε θέλω εγώ! Ρε Σοφάκη, συγχώρα, μετάξει με ένα άπλιστο, ένα άσοδο, ένα φαλοκράτη. Αλλά κατάλαβα το λάθος μου. Κατάλαβα ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Αμπά! Τώρα που σε έκανε ρόμπα η Αμάντα, τώρα που ξεφτυλίστηκες και ξεφτύλισες και εμένα. Λοιπόν, τώρα είναι πολύ αργά. Πες τα, Χρυσόστο, μην δόξα το Θεό, έβαλε μια λόγια νηψιά μου. Ρε Σοφάκη, δώσου μια ευκαιρία. Ευκαιρία? Να οι ευκαιρίες. Αλλά εσύ κάθε φορά με ξεφτύλιζες, με έκανες κομμάτια. Λοιπόν, τέλειωσαν οι ευκαιρίες. Τέλος! Τέλος? Mm-hmm. Αυτή είναι η τελευταία σου λέξη? Αυτή. Οκ, okay, Σοφάκη. Αφού δεν με θες, θα φύγω. Mm-hmm. Αλλά θα φύγω για πάντα αυτή τη φορά, θα με ξαναδείς. Mm-hmm. Αυτό για να θυμάσαι τι έχασες. Γεια. Θεία, έφυγε ο Βλάσης. Τι έκανα! Αυτό που έπρεπε, παιδάκι μου, τον έδιωξες. Γιατί του μίλησα τόσο σκληρά? Αχ, τι θα κάνω εγώ τώρα χωρίς τον Βλάση. Εγώ αυτό το έργο το έχω ξαναδεί. Ευτυχώς, τον έφερα πίσω το Βλάση. Καλώς την αγιασάργησε, βρε. Βλάση μου, συγχώρεσέ με. Δεν εννοούσα τίποτα από όσα είπα. Σ' αγαπώ ακόμα και δεν σταμάτησα στιγμή να σε σκέφτομαι. Κυρία Χαρίκλια, σας ευχαριστώ που μου τον φέρατε πίσω. Όχι και κυρία Χαρίκλια, από εδώ και πέρα μανούλα. Αφού αγαπάς τόσο πολύ το Βλάση μου, χαλάλη σου. Βλάση, τα λεφτά για το σπίτι μας δεν τα έδωσε η Αμάντα. Η Σοφούλα μας τα έδωσε. Τι? Είναι αλήθεια? Καλά, εσύ πού βρήκες τόσα λεφτά? Δεν πιστεύω να πουλήσεις το κορμί σου. Τι είναι αυτά που λες, Βλάση, τρελάθηκες? Η θεία μου μου δώσε πρίκα. Και μάλιστα μας περίσσεψαν και 60.000. Τι να κάνω, θεία μου, τι να κάνω? Η ανεψιά μου δεν διορθώνεται με τίποτα. Συνεχίζεις να σκέφτεσαι, αυλίτο. Δεν έχεις δίκιο, βρε Μίτσα, για τα λεφτά δεν θα πάνε χαμένα. Το σπίτι θα το δώσω να μένουν τα παιδιά. Πολύ ωραία. Εσύ πού θα μένεις?
Εγώ θα έρθω να μείνω μαζί σου, μια και μείναμε και δυο μπακούρια. Πολύ ωραία τα κανόνισες, Χαρίκλια. Μια χαρά, τους εξασφαλίσαμε σπίτι, ε! Τι θα τρώνε όμως, πώς θα ζούνε? Α, το έχω. Λοιπόν, εγώ λέω τα λεφτά που περισσέψανε να τα επενδύσουμε στο χρηματιστήριο. Να τα οικονομήσουμε. Εγώ λέω να ανοίξουμε ένα κομμωτήριο για πεκινουά στο Κολωνάκι. Τώρα σωθήκαμε. Και εγώ λέω να τα αφήσετε σε μένα. Παίρνω διαβαίνω για να δω. Δυο μάτια αγαπημένα. Για να με φέρει. Εντάξει, είπαμε να στο δώσει δουλειά. Αν όχι τη μέρα του γάμου. Ρε, πάψε να σκέφτεσαι σαν υπάλληλο. Εδώ είσαι αφεντικό. Το μαγαζί είναι δικό σου. Μαμά, δεν θέλω να μου κουραστεί ο αντρούλης μου μέρα που είναι. Άμα δεν θες να σου κουραστεί ο αντρούλης σου, να βάλεις μια ποδίτσα, να έρθεις και εσύ στην κουζίνα να βοηθήσεις. Ρε, Χαρίκλια, είσαι πάρα πολύ σκληρή τη μέρα του γάμου τους. Στο κάτω-κάτω σήμερα δεν έχουμε πελάτες, έχουμε καλεσμένους. Πρώτα καλεσμένοι, μετά πελάτες. Πρέπει να το διαφημίσουμε το μαγαζί, Μίτσα. Εσύ ξέρεις από καλή κουζίνα? Όχι, ξέρω από δημόσιες σχέσεις. Θα στην κάνω εγώ αυτή την κασαβοταβέρνα, το πιο in στέκι. Όλοι οι σελέμπριτες θα έρχονται εδώ να τρώνε κοψίδια. Πού θα τους βρεις τους σελέμπριτες, βρε Χαρίκλια? Να τι καλέ, οι πρώτοι φτάσανε. Χαρίκλια, σου έπαιρα όλους τους βιομήχανους που έχουν καταγωγή από τα λεμονάδικα και τέφε. Να ζήσετε. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Κρυσταλλένιο μου ποτήρι, προβάλλε στο παραθύρι. Ταρι, 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 μας πήρανε χαμπάρι. Το άνοιξες πάλι το στοματάκι σου, ε? Εγώ την έδιωξα. Γιατί, ψέματα είναι. Και τι ήθελες να κάνω? Να της καταστρέψω τη ζωή. Γιατί να της καταστρέψει τη ζωή? Μια χαρά παλικάρι είναι ο στρατής. Ναι, ο στρατής, ο γκάτζουλας από το δρέπανο που πουλάει στις λαϊκές. Ναι, ο στρατής, ο γκάτζουλας από το δρέπανο που πουλάει στις λαϊκές. Όχι, η κόρη μου θα πάρει έναν άντρα μορφωμένο, διανοούμενο. Ένας τον παραγγείλουμε τότε. Αν η ναυπλιώτισσα πεθερά να καλύψει την πλεκτάνη που τη στήσανε. Από εδώ θα τον σουτάει το γαμπρό. Σλίπες, μέτρα και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά πανάθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Πεθερές επτά, πατήσια και μοσχάτο κάνουνε επτά. Νικό Κυριάνο κάτω, πεθερές επτά. Του μπέκα την οθόνη όλα τα λεφτά. Πεθερές επτά, κατάρα με μυστήρα. Πεθερές επτά, σαν τον οδό στρατήρα. Να με λες μαμά, μια καθαρή Δευτέρα την ευρύχαμε, ξέρεις, στην πανιέρα.